Πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή εκδίκαση, τι ακριβώς συνέβη. Κοιτάξτε, τη συγκεκριμένη ημέρα για την οποία κατηγορείται ο ιερέας του Αγίου Δημητρίου ήταν τα Θεοφάνεια του 2021 και επιτρεπόταν να γίνονται οι λειτουργίες και γενικά οι ιεροπραξίες με παρουσία πιστών. Μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό είχε αντικατασταθεί προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση που ήταν απαγορευτική και τώρα πλέον επιτρεπόταν. Τον νόμο είχε τηρήσει ο ιερέας, δεν επικαλείται συνειδησιακό θέμα, ούτε σύγκρουση καθηκόντων, λόγω της οποίας έπραξε όσα έπραξε, εφάρμοσε τον νόμο σε όλες τις λεπτομέρειες και γι' αυτό το λόγο απειλάει. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο που θεωρείτε ότι πρέπει να αναφερθεί? Ήταν από την αρχή αυτή η κοινή ευρέα υπεποίθηση του ιερέα ότι είχε εφαρμόσει τον νόμο, ότι δεν είχε παραβιάσει με οποιαδήποτε υπόδειξή του, παρότι άλλα ενδεχομένως σχόλια διακινούνταν κυρίως διαδικτυακώς, δεν είχε υποβάλει, δεν είχε προβεί σε καμία προτροπή ή σε διέγερση του κόσμου για να παραβιάσει τα μέτρα. Απέναντι σε προτροπές του και στα κηρύγματα και στις προσλαλιές του προς το εκκλησίασμα ήταν πάντα υπέρ της στερήσεως των μέτρων. Και αυτό το λόγο απειλάει.